Καλημερίζω τον κύριο Φέδωνα Κάρα Ιωσηφίδη, αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Κάρα Ιωσηφίδη, από τη Λαμία. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τι κάνετε? Είμαι πολύ καλά, με έντονη δραστηριότητα και στα εξοπλιστικά και στις εκπαιδεύσεις. Παντού. Έχουμε και μια, έτσι, και μια άσκηση που είναι σε εξέλιξη, πολυεθνική, πολυήμερη άσκηση. Η Νίωχος 2024 με μια έτσι ιδιαιτερότητα. Φέτος υπάρχει ένας συνωστισμός έτσι πάνω από τον ελληνικό ουρανό τις τελευταίες ημέρες. Τυπικά ξεκίνησε από την 1η Απριλίου. Και θα διαρκέσει μέχρι 2 εβδομάδες. Και μάλιστα εξελίσσεται ως εξής. Η πρώτη εβδομάδα, μάλλον πριν ξεκινήσει καν η άσκηση, όταν έρχονται οι προσκεκλημένοι μας, γιατί αυτή η άσκηση είναι με πρόσκληση. Δηλαδή η πολεμική αεροπορία προσκαλεί επιλεγμένα κάποιες αεροπορίες για να συμμετάσχουν. Δεν είναι κάθε χρόνο οι ίδιες. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό, διότι αυτές οι ασκήσεις γίνονται ακριβώς για να μπορέσουν και οι δικοί μας αεροπόροι, αλλά και οι ξένοι οι οποίοι έρχονται εδώ να συνεκπαιδευτούν, να αποκτήσουν εμπειρίες. Άρα το να έχει συνέχεια τους ίδιους και να εκπαιδεύεσαι, αν και ποτέ πρακτικά δεν είναι οι ίδιοι, δεν είναι το καλύτερο. Αλλά η ελληνική Νίωχος από το 2015 που έγινε διεθνής, είχε αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη και θα πρέπει να πω ότι σκοτώνονται οι ξένοι για να έρθουν στην Ελλάδα. Πέρσι ήταν ακόμη πιο ιδιαίτερη, αν και φέτος έχει επίσης ιδιαιτερότητες, διότι ήταν για πρώτη φορά η συμμετοχή Ινδών. Ναι. Το να έρθουν οι Ινδοί από την άλλη άκρη του κόσμου και να συνεκπαιδευτούν στην Ελλάδα ήταν πολύ σημαντικό. Βέβαια. Έτσι κι αλλιώς. Φέτος έχουμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ποικιλία. Ναι. Για παράδειγμα, έχουμε φυσικά την ελληνική πολεμική αεροπορία, έχουμε Γάλλους που έχουν έρθει με γαλλικά Ραφάλ, αλλά όχι της αεροπορίας. Της αεροπορίας ναυτικού είναι αυτοί οι οποίοι συνήθως επιχειρούν από αεροπλανοφόρο, από το Charles de Gaulle. Ναι. Τώρα ήρθανε στην Αλδαβίδα και επιχειρούν από ξηρά, αλλά μας διδάσκουν και μας προσφέρουν την εμπειρία το πώς είναι να συνεκπαιδεύεσαι με ναυτικούς αεροπόρους στην προκειμένη περίπτωση. Ήρθε επίσης, που είναι σπάνια η εμφάνισή της στην Ελλάδα, η βασιλική αεροπορία από τη Βρετανία, η RAF. Ναι, ναι. Ήρθανε Eurofighter βρετανικά, τα οποία συνήθως προτιμούν την Τουρκία, γιατί και εκεί πέρα γίνεται μια μεγάλη άσκηση τώρα σε κανένα μήνα που ξεκινάει η Anatolian Eagle, και υπάρχει ένας άτυπος ανταγωνισμός ανάμεσα στην ελληνική και στην τουρκική άσκηση. Βέβαια από το 2015 και μετά επικρατούμε κατά κράτος, διότι οι Τούρκοι έχουν διάφορα προβλήματα. Τα κάνουν μεταξύ τους λίγο. Καλούν τις τουρκόφωνες εκεί πέριξ Αζερβαϊτζάν και δεν συμμαζεύεται χώρες. Μεταξύ τους λοιπόν. Είναι μια πολύ μικρότερη σε έκταση άσκηση, αλλά οι ασκήσεις δεν συγκρίνονται με αυτόν τον τρόπο. Οι ασκήσεις συγκρίνονται με το περιεχόμενό τους. Ναι. Και το περιεχόμενο του Ινιόχου ήταν πάντοτε πλούσιο. Ναι. Να συμπληρώσουμε επίσης ότι είναι εδώ Σαουδάραβες. Οι Σαουδάραβες έχουν ξανάρθει, φέτος ήρθαν με Eurofighter. Το πιο σημαντικό για μένα από τις συμμετοχές, αν και δεν είναι ότι η μία είναι τόσο καλύτερη από την άλλη, απλώς είναι πιο ενδιαφέρουσα και από την άποψη του παρατηρητή, είναι ότι έχουν έρθει οι Ραφάλ από το Κατάρ. Ναι. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή Ραφάλ ελληνικά, έχουμε Ραφάλ γαλλικά της αεροναβάλ, της ναυτικής αεροπορίας, έχουμε και Ραφάλ από το Κατάρ. Άρα τα Ραφάλ επικρατούν αυτή τη στιγμή σαν τύποι στον Ινίωχο. Έχουμε ισπανικά F-18, έχουμε αμερικανικά F-16 και έχουμε και ρουμανικά F-16, οι οποίοι ήταν να έρθουν πέρσι αλλά δεν μπορέσανε και έρχονται φέτος. Άρα η ποικιλία είναι τεράστια, οι αριθμοί είναι περίπου στα 50 με 60 αεροπλάνα, αλλά σκεφτούμε ότι πρακτικά ο Ινίωχος εμπλέκει το σύνολο της αεροπορίας με συμμετοχή αεροπορία στρατού, με τη συμμετοχή μονάδων αεράμινας, δηλαδή όλα τα αντιεροπορικά συστήματα τα ελληνικά συμμετέχουν και συμμετέχει και το ναυτικό. Ναι. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν έτσι πολύπλοκα και ρεαλιστικά σενάρια σε όλο το εύρος του ελλαδικού χώρου. Σαφέστατα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που λέμε εφαρμογή αεροπορικής ισχύως σημαίνει το εξής. Εντάξει, ο πολλής κόσμος σταματάει στο γνωστό κλισέ, εκπαιδευόμαστε όπως πολεμούμε. Ναι. Αλλά το ερώτημα είναι πώς πολεμούμε σήμερα σαν, πώς πολεμούμε, και σαν ελληνική αεροπορία, αλλά και σαν ΝΑΤΟ. Ναι. Μετά την περίοδο του
της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν αλλάξει πολλά. Διότι οι περισσότεροι οι οποίοι υπήρχαν στην την περίοδο του πριν από την εισβολή της Ουκρανίας, της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν εκπαιδευόντουσαν για πόλεμο υψηλής έντασης. Δηλαδή, λάμβαναν μέρος σε αποστολές στο Ιράκ, λάμβαναν μέρος στο Αφγανιστάν, στην Αφρική, οι Γάλλοι, αλλά δεν πολεμούσαν απέναντι σε αντιπάλους της αξίας. Η εκπαίδευσή τους ήταν υποδέστερη των εποχών της περίοδου του ψυχρού πολέμου. Ναι. Ο Ηνίοχος, επειδή εμείς έχουμε άλλο πρόβλημα ως γνωστόν στο Αιγαίο, ήταν έτσι, πάντοτε μια άσκηση όπου όλα τα σενάρια ήταν υψηλής έντασης. Ναι. Και αυτό που συνήθως γίνεται είναι το ότι υπάρχουν αυτά που ονομάζονται πακέτα αεροσκαφών. Δηλαδή 40, 50, 60 αεροπλάνα πετάνε μαζί, το καθένα με διαφορετικό ρόλο, ναι, και το πιο σημαντικό, υπάρχει εχθρική απεικόνηση. Δηλαδή δεν πετάς απέναντι σε έναν αόρατο και ανύπαρκτο αντίπαλο. Υπάρχουν εκπαιδευμένοι και ικανότατοι πιλότοι από την άλλη πλευρά, οι οποίοι σε αντιμετωπίζουν. Σωστά. Και εκεί φαίνεται mm-hmm. πόσο καλά κάνεις τη δουλειά σου. Άρα, πόσο καλό είναι το αεροπλάνο. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες, οπότε η άσκηση είναι όχος. Δίνουμε και τα μηνύματα που πρέπει στους απέναντι. Δίνουμε τα μηνύματα. Και το σπουδαιότερο από όλα είναι... Τι μήνυμα δίνουμε? Δίνουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει σαφώς όχι μόνο θέση, αλλά και λόγο σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Και τον λόγο αυτό τον σέβονται οι σύμμαχοί μας, τον σέβονται οι φίλοι μας. Μάλιστα. Και αν δούμε και το τι συμφωνίες υπάρχουν και σε επίπεδο εθνικό, αλλά και σαν περιφερειακό, δηλαδή αν σκεφτεί κανένας ότι βρίσκονται εδώ οι Αμερικανοί, με τους ναι. οποίους έχουμε πάνω την ιδιαίτερη σχέση, βρίσκονται εδώ οι Γάλλοι, με τους οποίους έχουμε σαφώς ιδιαίτερη σχέση, βρίσκονται εδώ πέρα χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, με την οποία επίσης έχουμε αναπτύξει στενές σχέσεις. Όπως σας είπα, πέρσι είχαμε τους Ινδούς και φέτος υπογράψαμε και με εκείνους συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει πιο ισχυρό μήνυμα. Αλλά πάντοτε αυτό είναι η δραστηριότητα. Σωστά. Διότι τον Ηνίοχο τον mm-hmm. παρακολουθούν στενά οι απέναντι. Ναι. Και ό,τι γίνεται το κρατούμε μετά. Αυτό. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έφτασε και η επίσημη επιστολή της Αμερικανικής Κυβέρνησης για τα F-35. Σωστά. Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για τα 20 F-35. Πρακτικά οι διαπραγματεύσεις είχαν ήδη ξεκινήσει εδώ και καιρό. Αυτό που ναι. πήραμε αυτή τη στιγμή. Τι είναι? Είναι το αποτέλεσμα των πρώτων διαπραγματεύσεων, αλλά η οριστικοποίηση αυτού που ονομάζεται επιστολή προσφοράς και αποδοχής. Δηλαδή, οι Αμερικανοί στείλανε μετά την προειδοποίηση που είχε γίνει στο Κογκρέσο στις 26 Ιανουαρίου, αυτό που στείλανε τώρα είναι η πιο συγκεκριμενοποιημένη μορφή του τι θέλουμε, επειδή το ζητήσαμε. Ναι. Μπήκε σε μια επιστολή. Όταν υπογραφεί αυτή η επιστολή, είναι η εντολοδότηση προς την Αμερικανική Αεροπορία να παραγγείλει τα ελληνικά F-16, διότι τα F-35 δεν τα παραγγέλνουμε απευθείας στην κατασκευάστρια εταιρεία. Ναι. Τα γίνεται αυτό που λένε μέσω FMS, δηλαδή ναι. είναι μέσω πωλήσεων, διεθνών πωλήσεων του Αμερικανικού Δημοσίου, όπου εντολοδοτείται η Αμερικανική Αεροπορία να αγοράσει αεροπλάνα για μας. Αυτή η διαδικασία θα λήξει μετά το Πάσχα. Α. Άρα πριν από τις ευρωεκλογές θα υπογραφεί μια συμφωνία. Ναι. Αλλά για το τι δεν έρχονται ακόμη, γιατί το είδαμε και σε τίτλους μέσω ενημέρωσης και ειδησεογραφικών site, δεν έρχονται τα F-35, θα έρθουν όταν θα έρθουν, σε 3-4 χρόνια, έτσι δεν είναι? Η παραγγελία από την παραλαβή, και η παραλαβή έχει δύο φάσεις. Ναι. Είναι η παραλαβή στις Ηνωμένες Πολιτείες και η παραλαβή στην Ελλάδα. Ναι. Μια υπογραφή μέσα στην Άνοιξη, δηλαδή εκεί γύρω στον Ιούνιο, θα αποδώσει τα πρώτα αεροπλάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2028. Μάλιστα. Θα μείνουν 6 με 8 μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον, και τα πρώτα αεροπλάνα mm-hmm. πιθανότατα θα έρθουν ή στο τέλος του 28 ή στις αρχές του 29. Ναι, τώρα αφήνουμε τα F-35 και πάμε στο άλλο θέμα, γιατί είχαμε και μια διάψευση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χθες ή προχθές στη φημολογία περί αποστολής ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία. Αυτά τα Block 30.
όλα αυτά δυστυχώς εκπορεύονται από μια άκρα παραπληροφόρηση η οποία κυκλοφορεί και σε διεθνές επίπεδο, ναι, και έχει σαν αφετηρία τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πριν από 2 εβδομάδες ότι η Ελλάδα σε βάθος χρόνου, και ναι, το τονίζω, σε βάθος χρόνου θα αποσύρει κάποια από τα μαχητικά της έτσι ώστε να λείψει η πολιτική η οποία υπάρχει. Δηλαδή αν σκεφτεί κανένας ότι αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία έχει 4 τύπους F-16, F-16, ναι, ίδιο αεροπλάνο σε 4 εκδόσεις. Ναι. Έχει γαλλικά Mirage και γαλλικά Rafale και έχει και τα Phantom από μινάρια μιας άλλης εποχής. Αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος στην υποστήριξη, στην εκπαίδευση, στη συντήρηση. Και πόσο μάλλον και όταν δεν είναι και αξιόμαχα τώρα όλα αυτά. Για να τα διατηρήσεις αξιόμαχα, το κόστος είναι τεράστιο. Το κόστος, ναι. Σκεφτείτε, από την άλλη μεριά, σκεφτείτε ότι υπάρχουν αεροπορίες που έχουν ένα τύπο αεροσκαφών. Μάλιστα. F-35 για παράδειγμα. Παλιότερα F-16. Οπότε πού καταλήγουμε? Αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Ναι. Ανακοινώθηκε η πρόθεση για την απόσυρση, αλλά δεν πρόκειται να γίνει αύριο. Ούτε καν για τα Phantom, τα οποία πολλοί βιάστηκαν να τα αποχαιρετήσουν. Αν και ο Υπουργός διευκρίνησε, δεν θα τα αποχαιρετήσουμε, θα τα χαιρετήσουμε τον άλλο μήνα, ναι, για τα 50 τους χρόνια. Ναι. Διότι τα Phantom κλείνουν στην Ελλάδα 50 χρόνια. Δηλαδή, κάποιοι 25 λεπτές που τα πετάνε, πετάνε αεροπλάνα 2 φορές της ηλικίας τους, αλλά εξακολουθούν να είναι αξιόμαχα αεροπλάνα. Ό,τι πετάει είναι ασφαλές και αξιόμαχο. Αυτό έχει σημασία, άρα, να είναι ασφαλές. Ξεκίνησε από εκεί πέρα, ναι, ξεκίνησε από εκεί πέρα μια παραφιλολογία η οποία μεταφέρθηκε στο εξωτερικό και βέβαια. Επειδή στο εξωτερικό κάποιες χώρες θέλουν να ακούνε αυτό που θέλουν να ακούσουν, στην Ουκρανία ξαφνικά υποβοηθούν των είτε κάποιων δημοσιευμάτων στην Δυτική Ευρώπη, ξεκίνησε η υπόθεση εργασίας ότι τα στέλνουμε στην Ουκρανία. Θα καταλήξουν στην Ουκρανία. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να το δω ακόμη και αν αποσυρθούν τα αεροπλάνα, ακόμη και αν αποσυρθούν, που είναι υπόθεση τουλάχιστον 4-5 χρόνων. Ότι θα καταλήξουν εκεί. Μάλιστα. Αλλά θα το δούμε. Και το να καταλήξουν σημαίνει ότι θα αντικαθιστούμε. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόθεση ακόμη και για επιπλέον Rafale, φυσικά για το F-35, για εξυγχρονισμό των Block 50 στο επίπεδο Viper, που θα μας δώσει 120 περίπου αεροπλάνα σε επίπεδο Viper, δηλαδή όσα θα γίνουν και τα τουρκικά στο τέλος της δεκαετίας. Άρα, ο σχεδιασμός της πολεμικής αεροπορίας υπάρχει, αλλά σε καμία φάση του αυτή τη στιγμή δεν περιλαμβάνει αυτή την παραφιλολογία. Μάλιστα. Και οι διαψεύσεις που έρχονται δυστυχώς γυρίζουν ανάποδα. Ενισχύουν το ότι το διαψεύσανε, άρα κάτι υπήρχε. Άρα υπήρχε. Μάλιστα. Στο μεταξύ θα έχουμε. Θα μιλήσουμε λίγο για τα ελικόπτερα. Ναι, και για τα ελικόπτερα. Θα πάμε και εκεί, αλλά θέλω να πούμε και για την άλλη, για τη μεγαλύτερη άσκηση που θα διεξαχθεί έτσι παγκοσμίως στη χώρα μας το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο θα γίνει μια άσκηση η οποία ονομάζεται Ramstein Dust. Ναι. Δεν είναι ελληνική άσκηση, είναι νατοϊκή άσκηση. Νατοϊκή άσκηση. Διαφορά δηλαδή με τον Ενίωχο, ναι, είναι ότι τον Ενίωχο τη διοργανώνουμε εμείς. Ναι. Τη Ramstein Dust την φιλοξενούμε. Σωστά. Είναι άσκηση. Και ήταν και άλλες χώρες υποψήφιες, αυτό να πούμε, αλλά κερδίσαμε εμείς αυτή την φιλοξενία. Και άλλες χώρες υποψήφιες. Τι σηματοδοτεί αυτό για μας? Ότι την έχουμε ξαναφιλοξενήσει στη Λάρισα, ναι, το 2021. Τι είναι αυτές οι ασκήσεις? Το ΝΑΤΟ και πάλι. Ιδιαίτερα μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχει να διοργανώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Μία από αυτές τις πτυχές είναι το ότι εδώ και αρκετό καιρό, αλλά ιδιαίτερα τα 2 τελευταία χρόνια, επιχειρεί με τη συγκρότηση κέντρων διοίκησης και ελέγχου εκτός αυτών που είναι παραδοσιακών. Δηλαδή υπάρχουν ένα στη Βόρειο Ευρώπη και ένα στη Νότιο Ευρώπη, τα οποία είναι σταθερά. Δημιουργεί με βάση ασκήσεις όπως η Ramstein Dust ένα στρατηγείο σε ένα μέρος της Ευρώπης, αλλά μπορεί να γίνει και σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, όπου η υποδομή πλέον ασκεί διοίκηση για ένα μεγάλο αριθμό μαχητικών. Δηλαδή, θα υποδεχθούμε μαχητικά από όλη την Ευρώπη και μάλιστα αυτή θα είναι η πρώτη Ramstein Dust που θα έρθουν, όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί, και Σουηδοί. Οι Σουηδοί μετά την είσοδό τους στο ΝΑΤΟ θα έρθουν στη Νότιο Ευρώπη για να μάθουν πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ. Ναι. Εμείς είμαστε μια παλιά χώρα μέλος, θα έρθουν Ιταλοί,
θα έρθουν αρκετές χώρες ευρωπαϊκές και πραγματικά στην Ανδραβίδα, όπου θα γίνει θα είναι το κέντρο των επιχειρήσεων, θα μεταφερθεί ένα στρατηγείο και θα αναπτυχθεί του ΝΑΤΟ, θα έρθει από την Ιταλία και κυριολεκτικά η Ανδραβίδα το Σεπτέμβριο θα είναι ο οφαλός της στρατιωτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, αν όχι και σε αυτή την πλευρά του κόσμου. Μάλιστα. Είναι μια πολύ σημαντική άσκηση και για το κύρος της χώρας. Είναι το σημαντικότερο αεροπορικό γεγονός παγκοσμίως αυτή η άσκηση. Σωστό. Βέβαια αφορά κυρίως το ΝΑΤΟ, ναι. Αλλά επειδή το ΝΑΤΟ έχει πλέον διεθνείς προεκτάσεις, όπως επίσης θα υπάρξει και συνεργασία με αμερικανικά πλοία, ένα αεροπλανοφόρο που θα υπάρξει στην περιοχή, θα έρθει γαλλικό αεροπλανοφόρο στην περιοχή, και σίγουρα θα είναι μια διαφορετική άσκηση, για παράδειγμα, από τον ενίωχο. Ο ενίωχος είναι μια τακτική άσκηση. Ναι. Η Ramstein Dust είναι περισσότερο μια άσκηση με την πτυχή του ελέγχου και διοίκησης, ναι, σε στρατηγικό επίπεδο. Τώρα, υπήρξε, λέτε, κάποιο έτσι κριτήριο που οδήγησε στην επιλογή της χώρας μας? Για παράδειγμα, η αξιοπιστία της πολεμικής μας αεροπορίας. Σίγουρα. Πρώτα-πρώτα, η Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι μπορεί όχι μόνο να διοργανώσει τέτοιες μεγάλες ασκήσεις. Δηλαδή, πριν από ένα χρόνο είχαμε διοργανώσει το Tiger Meet. Το Tiger Meet είναι μια ιδιαίτερη άσκηση γιατί συμμετέχουν επιλεγμένες μονάδες. Ναι. Και οι οποίες, εντάξει, είναι ίσως η πληροφορία μάλλον, το χαρακτηριστικό τους είναι ότι όλες έχουν το χαρακτηριστικό κλίσης Τίγρης. Ναι. Δηλαδή υπάρχει η 335, είναι η Τίγρης, μοίρα Τίγρης στην Ελλάδα. Αυτές συγκεντρώνονται μία φορά το χρόνο σε κάποια χώρα. Ήμασταν εδώ και πολύ καιρό σε αναμονή. Πέρσι που τη διοργανώσαμε ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες Tiger Meet που είχαν γίνει. Ναι. Έχουμε διοργανώσει επίσης μεγάλες ασκήσεις και όπως είπα, την Ramstein Dust την έχουμε ξαναφιλοξενήσει στη Λάρισα. Υπάρχει εμπειρία. Η διάσταση όμως η φετινή, ναι, είναι πολύ πιο μεγάλη και το να έρθουν ιδιαίτερα από τη Βόρειο Ευρώπη μαχητικά και να επιχειρήσουν, πηγαίνουμε πίσω σε εποχές που μεγάλων ασκήσεων που δεν ήταν όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτά που διοργανώνουν το ΝΑΤΟ. Ναι. Άρα είναι η εμπιστοσύνη του ΝΑΤΟ, ναι, προφανώς, ωραία, αλλά από την πλευρά. Ωραία όλα δεν αυτά. Δεν χρειαζόμαστε αλλά πάντοτε την επιβράβευση, ναι, της συμμαχίας για αυτά που κάνουμε. Πώς εκπαιδευόμαστε τώρα? Είπατε έτσι στο μέσο της κουβέντας μας ότι εκπαιδευόμαστε όπως πολεμάμε ή πολεμάμε όπως εκπαιδευόμαστε? Να σας το θέσω διαφορετικά. Να μας το θέσετε. Πώς γίνεται η εκπαίδευση? Ναι. Όταν ένας πιλότος ξεκινάει την καριέρα του, γίνεται πρώτα πιλότος. Ναι. Μετά γίνεται μαχητής. Αλλά μέσα στο πλαίσιο της μοίρας του. Ναι. Μετά αρχίζει και εκπαιδεύεται σαν αρχηγός ζεύγους, σαν αρχηγός τετράβας, συνεκπαιδεύεται με άλλες μοίρες πολεμικής αεροπορίας. Κάποια στιγμή θα συμμετάσχει σε μια διεθνή άσκηση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές διεθνείς ασκήσεις, όχι μόνο και οι ελληνικές φυσικά, η ελληνική μάλλον η μία ή η ενίωχος, πηγαίνουμε και εμείς στο εξωτερικό. Δηλαδή πριν από 3 εβδομάδες, μάλιστα, τα ελληνικά Ραφάλ είχαν πάει στη Γαλλία για μια άσκηση που λέγεται Βόλφα. Μάλιστα. Είναι ένας γαλλικός ενίωχος. Πήγαν 4 αεροπλάνα, αλλά πήγαν όλοι οι πιλότοι της 332. Ναι. Άρα απέκτησαν διεθνή εμπειρία. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Σωστό. Θέλω τώρα στο υπόλοιπο δίλεπτο που μας απομένει να πούμε για τα ελικόπτερα, τα Black Hawk στην Ελλάδα. Νέο εξοπλιστικό άλμα για τη χώρα μας. Και μετά από πολύχρονη πάυση. Μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα της άμυνας που έχει κάνει ο ελληνικός στρατός, παύλα αεροπορία στρατού. Ναι. Έπρεπε να είχε γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Το ξεκινήσαμε να αντικαθιστούμε τα διαβόητη, τα περίφημα, Huey, δηλαδή ελικόπτερα της περίοδου του Βιετνάμ, mm-hmm, τα οποία έχουμε ακόμη και σήμερα, ναι, τα χρησιμοποιούμε, αλλά η απόπειρα που είχε γίνει το 2003, με τα NH90, βρίσκεται ακόμη στον αέρα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα ελικόπτερα 20 θα έρθουν κάποια στιγμή και θα ενισχύσουν την αεροπορία στρατού. Αυτό που συνέβη προημερών ήταν η υπογραφή συμφωνίας για 35 καινούργια ελικόπτερα τακτικών μεταφορών. Αλλά όχι μόνο. Δηλαδή, τα Black Hawk είναι το ελικόπτερο που χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός σε τακτικό επίπεδο. Ναι. Θα μας επιτρέψει να μετατρέψουμε μονάδες που έχουμε σε αεροκίνητες, ναι, δηλαδή να μπορούν να δώσουν μάχη
με τον τρόπο που επιχειρούν αυτού του είδους οι μονάδες, θα μας επιτρέψει τη διεξαγωγή επιχειρήσεων, ειδικών, δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, και το σπουδαιότερο απ' όλα θα βγάλει από υπηρεσία ελικόπτερα 50 ετών και θα προσθέσει ελικόπτερα τα οποία είναι η αιχμή της τεχνολογίας. Αυτό δεν είναι απλώς ένα άλμα για την αεροπορία στρατού, είναι κυριολεκτικά μια αναγέννηση. Ξέρετε τώρα όμως αυτά που θα τα βάλουμε, αφού είχαμε και τις πλημμύρες το περασμένο φθινόπωρο, στις εγκαταστάσεις εκεί στην αεροπορία στρατού στο Στεφανοδίκιο. Εκκρεμεί το να βρεθεί βάση για την φιλοξενία τους. Για τη φιλοξενία τους. Η υπόθεση του Στεφανοδικίου δεν έχει λήξει. Ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εναλλακτικές. Δηλαδή, η αεροπορία στρατού έχει δύο άλλες βάσεις. Δυστυχώς τη μία δεν μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε, διότι υπάρχει Μεγάρον, ήταν η βάση από την οποία αναχώρησαν πολλά από τα ελικόπτερα και πήγανε στο Στεφανοδίκιο. Υπάρχει ναι. η βάση στην Ημαθία, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, η οποία θέλει επέκταση, αλλά προφανώς η αεροπορία στρατού εξετάζει και αρκετές άλλες λύσεις. Σωστό αυτό που λέτε. Τώρα να μου στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές μας. Η Ελλάδα λέει έχει και μια περίεργη παράδοση στις προμήθειες εξοπλισμού. Αγοράζει χωρίς οπλικά συστήματα. Αγοράζει χωρίς όπλα. Αγοράζει χωρίς εξοπλισμό. Ναι. Αυτό έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, να σκεφτούμε ότι τα Ραφάλ αγοράστηκαν πακέτο. Ναι. Μαζί με τα όπλα τους. Τα F-35 επίσης θα αγοραστούν μαζί με τα όπλα τους, σαν και η συμφωνία για τα όπλα θα είναι ξεχωριστή ΛΟΑ, ξεχωριστή επιστολή, η οποία θα περιλαμβάνει και τα όπλα των F-16 Viper. Αυτό που εγώ θα είχα να παρατηρήσω, και αν εγώ ήμουν ακροατής και θα ρωτούσα, ήταν ότι η Ελλάδα συνεχίζει να αγοράζει σε μεγάλο βαθμό χωρίς να συμμετέχει με κάποιο τρόπο στη βιομηχανική παραγωγή των αγορών της. Καλά, δηλαδή, αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο τώρα. Ναι, σωστά. Θα το ανοίξουμε κάποια στιγμή γιατί είναι άκρη ενδιαφέρον. Τώρα, γιατί εμείς αγοράζουμε τόσα πολλά και κάνουμε αυτό το εξοπλιστικό άλμα, προετοιμαζόμαστε για πόλεμο? Γιατί για 15 χρόνια δεν αγοράσαμε απολύτως τίποτε. Η άμυνα είναι διαχρονική. Δηλαδή, έληξε ξαφνικά η απειλή η οποία υφίσταται από την εξανατολών? Όχι. Ναι, ναι. Έχουμε οποιαδήποτε ένδειξη ότι τα πράγματα θα πάνε τόσο καλύτερα που δεν χρειαζόμαστε τις επενδύσεις στην άμυνα? Για πόλεμο δεν προετοιμαζόμαστε, αλλά αν σκεφτούμε ότι από το 2005 που ήταν η τελευταία αγορά F-16, τα οποία παραλάβαμε το 2009, δεν είχαμε προσθέσει τίποτε μέχρι τον εξυγχρονισμό των F-16 το 2019 και μέχρι την αγορά των Ραφάλ το 2021. Άρα ο κατάλογος του τι χρειαζόμαστε είναι πολύ μακρύς. Μάλιστα. Έχουμε ξύσει λίγο την επιφάνεια. Κύριε Φέδωνα, και ένα τελευταίο σχόλιο εδώ από ακροατή. Το Κατάρ λέει, που είναι σύμμαχος της Τουρκίας και έχει μετασταθμεύσει εκεί δικά του Ραφάλ για την εκπαίδευση των Τούρκων πιλότων για την αντιμετώπιση των ελληνικών Ραφάλ. Επειδή το αναφέραμε με το Κατάρ, ότι είναι σημαντικό που συμμετέχει και αυτό στις ασκήσεις. Δεν είναι ακριβές ότι είχε μετασταθμεύσει. Θα μετασταθμεύσει. Ναι. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Θα το έχει λάβει μέρος σε ασκήσεις. Ναι. Από την άλλη πλευρά, το τι δεσμεύσεις υπάρχουν ανάμεσα στη Γαλλία που πούλησε τα αεροπλάνα και ανάμεσα στο Κατάρ που τα αγόρασε, είναι κάτι που είναι θέμα Γάλλων να τις εφαρμόσουν. Ναι. Το Κατάρ ήρθε εδώ και εκπαιδεύεται μαζί μας. Ναι. Η Σαουδική Αραβία που κάποτε πήγαινε στην Τουρκία και θα πάει στην Τουρκία ξανά πιθανότατα κάποια στιγμή, εκπαιδεύεται μαζί μας. Αυτό δεν μπορεί να το αποτρέψει κανένας. Το τι αποκαλύπτεται όμως σε τέτοιες ασκήσεις, οι ΡΑΦ, οι Βρετανοί, πηγαίνουν συστηματικά στην Τουρκία. Δεν σημαίνει ότι βοηθάνε τους Τούρκους εναντίον μας. Μάλιστα. Αυτό είναι ένας μύθος σε μεγάλο βαθμό, από την άλλη μεριά, και εμείς αυτό επιζητούμε. Ότι φέρνουμε Eurofighter εδώ πέρα και εκπαιδευόμαστε, είναι στην προοπτική που ίσως κάποια στιγμή οι Τούρκοι, όπως έχουν πει, αποκτήσουν και αυτοί οι Eurofighter. Πώς θα αποκτήσει την εμπειρία? Όλα χρειάζονται, λοιπόν. Δεν μπορούμε να μπορέσουμε σε κάποιον να εκπαιδεύεται με κάποιον άλλο. Κύριε Καραϊωσή, μπορούμε να το σχολιάζουμε, βέβαια. Βεβαίως. Να το βάζουμε στην κουβέντα και να παρακολουθούμε τα πάντα ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ανάλυση. Και εσείς, καλημέρα, καλή συνέχεια.